Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Όχι σε καλές συνθήκες, αλλά τι να κάνουμε. Καλά. Θα μας μένει. Καλημέρα σας. Ελπίζω να έχετε δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα. Είναι ζητήματα που θα τα παλέψουμε όλοι μαζί. Ξέρετε ότι μας είδατε άλλωστε από την πρώτη στιγμή τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ ήταν παρόντες σε αυτή την καταστροφή. Ήταν παρόντες και σε εθελοντική βάση για να σώσουμε οτιδήποτε σωζόταν εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Και το νόημα της επίσκεψης σήμερα εδώ στο νέο μοναστήρι, στην περιοχή γενικότερα της Θεσσαλίας, γιατί θα πάμε και σε άλλα χωριά και σε άλλες πόλεις όλη τη μέρα, είναι ακριβώς για να κρατήσουμε ζωντανή τη διεκδίκηση, γιατί πολλές υποσχέσεις ακούμε, τα ξέρετε πολύ καλά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, από μας, τα ζείτε χρόνια τώρα και από τον Ιαννό πιο πριν και από άλλες καταστροφές πιο πριν και από διάφορες καταστροφές, όχι μόνο τις πλημμύρες, αλλά και τις πυρκαγιές και τους σεισμούς όπου συμβαίνουν και μια σειρά άλλες φυσικές καταστροφές. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τη θεωρία που αναπτύσσεται ότι όλα αυτά είναι μια κανονικότητα, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, λες και μας λένε καμιά σοφία μεγάλη, γιατί αυτό ισχύει. Βεβαίως, το περιβάλλον όταν βιάζεται, όταν δεν παίρνονται μέτρα, υποδομές να υπάρχει πρόληψη, κάποια στιγμή ξεσπά η φύση. Και αυτό γίνεται σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν γίνεται μόνο σήμερα, πολύ περισσότερο γίνεται σήμερα και με οξύ τρόπο, γιατί ακριβώς έχουν γίνει πολλές αλλαγές και δεν έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν συμβεί το κακό. Αυτή είναι η ουσία. Και εδώ πρέπει να σταθούμε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μιξοκλαίνε οι διάφοροι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή, για το πολύ νερό που έπεσε, για το ξαφνικό του γεγονότος. Τέτοια φαινόμενα και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες, θα τις έχουμε συνεχώς και τις έχουμε τα τελευταία χρόνια και θα τις έχουμε και από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα τα ξέρουμε. Όμως σήμερα δεν είμαστε πριν ένα αιώνα. Σήμερα υπάρχει και η επιστήμη, υπάρχει και η τεχνολογία, υπάρχει και η γνώση, υπάρχουν και οι επιστήμονες και οι ειδικοί που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Με ένα σχέδιο. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται κεντρικό σχέδιο. Χρειάζεται σχέδιο του κράτους. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το σχέδιο ο καθένας από εμάς ατομικά, στο χωράφι του, στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στο χωριό του, στο σπίτι του. Πρέπει να γίνει ένα συνολικό σχέδιο για τις υποδομές. Πώς καθαρίζονται τα ρέματα, πώς καθαρίζονται τα ποτάμια, πώς φτιάχνονται αναχώματα, πώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όταν συμβεί έκτακτη και πάει λέγοντας. Αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει ή μάλλον υπάρχει μόνο για τους λίγους. Ξέρετε, χτες ο κύριος Μητσοτάκης πήγε με την κυρία Φόντερ Λάιεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανίδα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν ότι θα δώσουμε από τα ταμεία κλπ. Δεν λένε όμως η κυρία Φον Λάιντεν ότι την προηγούμενη εβδομάδα η οδηγία που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πρέπει για τα αντιπλημμυρικά έργα να υπάρχει το ζήτημα του κόστους ωφέλους. Να μην υπάρχει κόστος μόνο όπου υπάρχει οικονομικό όφελος. Πού πρέπει να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που έχουν οι πλούσιοι τα σπίτια τους, τις βιομηχανίες τους, τα εργοστάσια τους, εκεί πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατευτούν. Και όχι οι περιοχές που είναι ανοιχτά σε οικιστικό ιστό, όπως είναι τα χωριά μας, όπως είναι εδώ στη Θεσσαλία τα διάφορα χωριά που πνιγήκαν. Αυτά δεν θεωρούνται επιλέξιμα έργα. Άρα λοιπόν, όχι να κρατάμε μικρό καλάθι,
αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε. Εμείς λέμε είτε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε τα λεφτά από το ΕΣΠΑ θα πρέπει να δοθούν αμέσως με συνοπτικές διαδικασίες γρήγορα και χωρίς όρους και προϋποθέσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που βάζει εδώ η κυβέρνηση και τα Υπουργεία. Και βεβαίως χωρίς τους κόφτες που λέει κόψε από εκεί, κόψε από αλλού και τελικά καταλήγει για τη λαϊκή κατοικία, για το χωράφι του αγρότη, για τα μηχανήματα, για τα μέσα που έχει να βγάλει την παραγωγή, να καταντάει να στέλνονται κάποια ψίχουλα. Εμείς λέμε ότι και θα το παλέψουμε αυτό και προς την κυβέρνηση και προς τις περιφέρειες και προς τους δήμους, ότι πρέπει τα κονδύλια αυτά να δοθούν άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες. Πρώτα πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε, αλλά πολύ γρήγορα και όχι έτσι όπως γίνεται μετά από χρόνια, η καταγραφή των ζημιών από σπίτια, από καλλιέργειες, από μηχανήματα, από αποθήκες, από ζωικό κεφάλαιο, ζώα που χάθηκαν, άλλα, η παραγωγή που δεν μπορεί να μαζέψει ο αγρότης σήμερα κλπ. Μαζί με τις υποδομές να καθαριστούν οι χώροι αυτοί με ευθύνη του κράτους και με ευθύνη των δήμων και της περιφέρειας, να πάρθουν όλα τα υγειονομικά μέτρα και να δοθεί η αποζημίωση στο 100% της ζημιάς. Και μέχρι να δοθεί η αποζημίωση, γιατί ξέρουμε τις διαδικασίες αυτές, πρέπει να γίνουν γρήγορα αυτή τη φορά και όχι όπως τον Ιαννό, μου έλεγε από διπλανό χωριό ένα σπίτι που μνήγηκε με τον Ιαννό, 3 μέρες πριν ξανακαταστραφεί και το σκεπάσει πάλι η λάσπη και το νερό, πήρε 500 ευρώ η οικογένεια. Μετά από τόσα χρόνια από τον Ιαννό. 3 μέρες πριν και ξανακαταστράφηκε. Τι να κάνουν τα 500 ευρώ πριν τόσα χρόνια και τι να γίνει τώρα με άλλα 500 ευρώ. Και βεβαίως 100% σημαίνει αποζημίωση για όλους, χωρίς τις αιτήσεις να πληρώνουν. Πρέπει αυτά να είναι χωρίς τέλη για να μην πληρώσει δεκάδες, εκατοντάδες ευρώ ο εργαζόμενος, ο αγρότης για να πάει να κάνει την αίτησή του. Πρέπει να είναι ατελώς όλες αυτές οι αιτήσεις και να βρεθεί διαδικασία ώστε γρήγορα να εκπληρωθούν αυτά τα αιτήματα. Και μέχρι να γίνει αυτό εμείς λέμε άμεσα 1.200-1.500 ευρώ έστω εκεί γύρω, ένα πρώτο επίδομα σε όλους τους πληγέντες με προσάυξηση κατά 300 ευρώ για κάθε παιδί που έχει οικογένεια. Αυτά μπορεί να είναι μόνο κάποια άμεσα στοιχειώδη μέτρα. Μαζί με τα υπόλοιπα που χρειάζεται, η ενίσχυση των κέντρων υγείας, η επιδημιολογική προσέγγιση και παρακολούθηση της κατάστασης συνεχώς, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, όπως είπε και ο Θανάης ο Καϊδατζής, όπως είπαν και οι άλλοι, και να προχωρήσουμε έτσι. Και φυσικά χρειάζεται το κράτος να αναλάβει αυτά. Διότι ο αγρότης τώρα έπαθε μεγάλη καταστροφή. Και έπαθαν καταστροφή γενικότερα η οικονομία όλης της χώρας. Θα την πληρώσουν και άλλοι εργαζόμενοι. Ήδη αυτό εκτινάσει την ακρίβεια. Οι μαυραγωρίτες βρίσκουν ευκαιρία ξανά και ξεσπαθώνουν. Είδατε τι γίνεται στα ράφια των καταστημάτων από έλεγχο που κάναμε. Αυξάνονται οι τιμές. Πρέπει να γίνει έλεγχος. Και πρέπει να έχουμε και εμείς, και εδώ είναι ο λαϊκός έλεγχος. Γι' αυτό χρειάζονται οι επιτροπές των κατοίκων, των εργαζομένων, των αγροτών, όλων εδώ να έχουν το νου τους και να κάνουν έλεγχο και να διεκδικούν και να προωθούν τα ζητήματα αυτά. Θα παρουσιάσουμε όλη τη δέσμη μέτρων. Ήδη κάναμε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές μας. Ήδη καταθέτουμε ερώτηση στη Βουλή για όλα τα ζητήματα αυτά. Και βέβαια προτάσεις προς την κυβέρνηση, προς τα Υπουργεία, στην περιφέρεια και στους Δήμους για να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Θα είμαστε, το μόνο που μπορούμε εμείς να υποσχεθούμε με τους 21 βουλευτές που έχουμε, ότι θα είμαστε παρόντες σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτή τη διεκδίκηση και δεν θα τους αφήσουμε, γιατί αυτή η πολιτική είναι εγκληματική. Σκοτώνει τον άνθρωπο, δεν υπολογίζει τις ζωές μας, δεν υπολογίζει τις περιουσίες των συνανθρώπων μας, δεν υπολογίζει τίποτα. Το μόνο που υπολογίζει είναι τα κέρδη των λίγων. Είναι οι μίζες των μεγαλοεργολάβων που τους δίνουν έργα και αντί για έργα πνίγουν τον τόπο. Αυτό κάνουν. Γιατί μπαζώνουν ρέματα, γιατί φτιάχνουν κακοτεχνίες, γιατί βάζουν φτηνά υλικά
γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και αυτό γίνεται συνεχώς χρόνια τώρα. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν φτάνει μόνο ο αγώνας τώρα να διεκδικήσουμε κάτι, να πάρουμε μια ανάσα, να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Χρειάζεται να πάμε και για ριζικές αλλαγές. Χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Χρειάζεται να αλλάξουμε και το πολιτικό προσωπικό, αυτό που μας κυβερνά χρόνια τώρα. Και την κυβέρνηση τούτη εδώ, γιατί δεν φτάνει μόνο ένας υπουργός, φύγε εσύ, έλα εσύ, γιατί δεν είναι θέμα υπουργού. Δεν είναι βλάκες όλοι αυτοί. Ούτε ανίκανοι. Χώρια που υπάρχει και ανικανότητα βέβαια, αλλά το κύριο δεν είναι αυτό. Είναι η πολιτική τους. Είναι οι επιλογές που κάνουν. Πώς σώνονται τα μέρη που μένουν οι πλούσιοι, που μένουν οι λεφτάδες, που μένουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που έχουν τα εργοστάσια τους. Αν και εδώ, με την κατρακύλα που έχουν πάρει και την ασυδοσία που έχουν για τα κέρδη τους, ακόμα και στην Εθνική Οδό πνίγηκαν και κάποια τέτοια, εδώ που τα λέμε. Πράγματα που δεν γινόντουσαν ούτε τη δεκαετία του 50 και του 60. Τη δεκαετία του 50 και του 60 ακόμα γινόντουσαν έργα. Και εδώ μένουν ρέματα, μένουν ποτάμια, ξέρετε, και εδώ στην περιοχή, που δεν έχουν καθαριστεί, με αποτέλεσμα να πνίγουν τον τόπο μετά. Υπάρχουν κακοτεχνίες σε γέφυρες, σε μια σειρά άλλες υποδομές. Άρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να τα βάλουμε επιτάπητος και πρέπει να αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται κεντρικό επιστημονικό σχέδιο. Χρειάζεται το κράτος να αλλάξει. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο λαός, με τις επιλογές του. Όταν είχαμε έρθει στο νέο μοναστήρι ξανά, εγώ προσωπικά, γιατί ο Κώστας ο Μπαζέκης, άλλα στελέχη εδώ τους ξέρετε, έρχονται κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, συνέχεια είναι εδώ, περνάνε και στα υπόλοιπα χωριά. Εγώ είχα έρθει τον Μάιο και τον Ιούνιο εδώ και μιλάγαμε προεκλογικά τι πρέπει να γίνει. Και για τέτοια ζητήματα, και για την αγροτική παραγωγή, και για το πώς πρέπει να αναβαθμιστεί ο κάμπος εδώ και τι έργα πρέπει να γίνουν. Πού είναι αυτά τα έργα τόσα χρόνια? Και δεν λέμε τώρα για τους δύο μήνες μετά τις εκλογές. Φυσικά δεν θα γινόντουσαν τώρα. Αλλά αν δείτε όλο το πρόγραμμα που έχει η περιφέρεια και πού πήγαν αυτά τα λεφτά και για ποια έργα δόθηκαν και σε ποιους δόθηκαν, μπορεί κανένας να βγάλει συμπεράσματα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα εγώ να σας πω, γιατί ξέρετε ότι τώρα αυτές οι ώρες δεν είναι ώρα για πολλές κουβέντες. Περισσότερο είναι ώρα για έργα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε έργα και κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε έργα, να τους πιέζουμε, γιατί δεν είναι στο χέρι μας, δεν είμαστε εμείς εξουσία, ούτε στο Δήμο, ούτε στην Περιφέρεια, ούτε στο Υπουργείο, ούτε στην Κυβέρνηση, ούτε φυσικά στη σύνθεση της Βουλής. Τα ξέρετε αυτά. Αλλά με τις δυνάμεις που έχουμε, πιστεύουμε ότι η φωνή μας θα φτάσει πολύ πιο βαθιά, θα πάει παραπέρα και μπορούμε να ανοίξουμε ένα δρόμο όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Αυτό που υποσχόμαστε είναι να σας ενημερώνουμε για όλες τις ενέργειες που γίνονται, για όλες τις εξελίξεις και να είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα ώστε να λυθούν προβλήματα και όχι να μένουν έτσι και να κρύβονται κάτω από το τραπέζι. Ευχαριστώ.